δυσκολία, γιατί δεν γνωρίζουμε τι θα αντιμετωπίσουμε στο χαρακτήρα του, δηλαδή θα δούμε λίγο περισσότερο λυκίσια χαρακτηριστικά. Τότε εγώ είχα πει, μείνω... ο αδερφός μου, λέω, ξέρει περισσότερα εγώ το φιλές θα... γενικότερα. Θα μείνω όμως στον Υπήρου, γιατί... δεν γουστάρουν τα σκυλιά. Είμα. Είναι ένα σκεπτόμενο σκύλο. Καναπέ και να. Όσο καλύτερα κοινωνικοποιούμε και. Είναι γερμανικό σκύλο και μετά αυτό το νου αυτό. Σαν να ήξερε ότι αν καθίσω θα πεθάνω. Όχι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα αρέσουν αυτά τα πράγματα που θα πω. Να θυμηθεί κάτι ο σκύλο και να γίνει ζημιά. Εγώ αυτό δεν το θέλω. Ζούσε μόνο για να φυλάξει το χώρο. Για να φυλάνε το χώρο. Είχε στη διαδικασία. Καταρχά, το κυνηγητικό σκυλί με τον κυνηγό πρέπει να είναι ομάδα, το ξανάπα. Να έχουν εξετάσει δυσπλασία. Και όχι απλά. Είναι δυναμικό του... και κάνει εκρήξει τι οποίε δεν τι περιμένει. Είναι εκτροφέα με 80 σκυλιά μέσα σε κλουβιά και είναι ηθικό εκτροφέα. Είναι κουταβοπαραγωγό. Εγώ το έχω πει, αλλά δεν μ' ακούνε. Δεν μ' ακούτε. Τώρα, ποιος την έκανε πάλι, δεν ξέρω. Κάποιος την έκανε όμως, γιατί έδωσε well good. Έδωσε cut, μου δείξε cut frame, δηλαδή μου λέει το YouTube δεν σας θέλει για κάποιο λόγο. Έγραψα εγώ ένα σχετικό μικρό ρεφρενάκι στο Facebook. Μην ταλαιπωρήστε ρε παιδιά, μην ταλαιπωρήστε με αυτό το κανάλι, δηλαδή ταλαιπωρία μεγάλη. Πώς την παλεύετε, μ' ακούτε όλοι. Δημοσθένη ακούγομαι, Δήμο ακούγομαι, Γιώργος Τσέλος, για χαρά Γιώργο. Well good, έρχεστε ένας. Αντώνης Ντρε. Λοιπόν, έρχεστε ένας. Δώσε σήμα στους άλλους δημοσθένη που έχουν μείνει στο προηγούμενο chat. Το κακό το μάτι. Δεν είναι κακό το μάτι, το κακό το χέρι είναι. Δεν προλάβα να πω και τίποτα. Μπας και είπα τίποτα στην εισαγωγή. Είπα καμιά κακιά λέξη και δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, σήμερα, παρά το γεγονός ότι πολλοί μου στέλνατε μηνύματα και μου λέγατε τι φάση, με σκύλους να κάνουμε, με σκύλους και τα λοιπά, χώρια από το γεγονός ότι η Ματίνα, η Ματίνα που θα γνωρίσουμε σήμερα έχει άμεση σχέση με τους σκύλους και πρόκειται για ένα τρομερό ταλέντο σήμερα. Μέσα από αυτή τη συζήτηση με τη Ματίνα θα σας μιλήσω για τη σκέψη του σκύλου. Γιατί επέλεξα τη Ματίνα, γιατί η σκέψη του σκύλου μπορεί να έχει σχέση με ανθρώπους σαν τη Ματίνα και τι είναι τελικά η σκέψη του σκύλου και πώς ακριβώς λειτουργεί. Και εκτός από αυτό σας έχω 4 Μπελκάντροφ, από την άλλη είναι, sorry. 4 Μπελκάντο, 12 μισάκιλες, τούμπανα, τις οποίες μπορείτε να κερδίσετε με πράγματα που θα μου έρχονται εμένα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Δεν έχω ιδέα. Ξέρετε όμως αυτά τα περίεργα που μου έρχονται, ας πούμε, στην πρώτη εκπομπή, τι είπα στο 10 και 17. Και το βρίσκει ο Δημοσθένης, ο συνήθως. Γεια σου Στέλιο. Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλετε να μπούμε λίγο στο κόνσεπτ. Θα ήθελα να σκεφτείτε από τώρα και να μου πείτε τι είναι αυτό που να γράφετε ταυτόχρονα που διαφοροποιεί την ανθρώπινη σκέψη από τη σκέψη του σκύλου και μαζί να βγάλουμε ένα πόρισμα για αυτό το κομμάτι. Μέχρι να το βγάλουμε αυτό το πόρισμα, αχ Ματίνα! Αχ, Ματίνα!
Comfortable. Comfortable. Αχ, Ματίνα. Ξέρετε ότι σε αυτή την εκπομπή καλούμε και ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αμυγό σχέσεις με την εκτροφή σκύλων ή με την εκπαίδευση σκύλων, αλλά έχουν μια γενικότερη σχέση με τους σκύλους ή είναι οι άνθρωποι που εγώ αποκαλώ άνθρωποι σκύλοι. Η Ματίνα είναι ένα πλάσμα τρομακτικά φωτεινό, πραγματικά φωτεινό, δεν μπορείς να κάτσεις δίπλα της πέρα από 30 δευτερόλεπτα και βαριά κατάθλιψη να έχεις αυτό το πράγμα στο γυρίζει. Είναι αδύνατον αυτό. Εκτός αν η βαριά κατάθλιψη έχει μέσα σημάδια επιθετικά, όποτε θα σηκωθείς να φύγεις. Λοιπόν, άμα δεν φύγεις λοιπόν και κάτσεις εκεί πέρα, δεν την κλειτώνεις, την ξεπερνάς, μπαμ μπαμ, λευκός άνθρωπος. Να ανακοινώσω λοιπόν και από την εκπομπή ότι έχω και τη μεγάλη χαρά σε λίγες μέρες να μιλήσουμε με τον Χρήστο το Δάντη, τον παλιό μου συνάδελφο. Και αυτός ήταν παλιός μου συνάδελφος. Γιατί ο Δάντης ξεκίνησε παίζοντας μπάσο. Και εγώ ξεκίνησα παίζοντας μπάσο. Και συνέχισα παίζοντας μπάσο. Αυτό δεν μπορούσα να παίξω τίποτα άλλο. Λοιπόν, έκανα και το ρεμιξάκι για το κομμάτι, αλλά δεν είπα ποτέ ότι μπορώ να τραγουδήσω. Λοιπόν, θα έχουμε τον Χρήστο Δάντη, λοιπόν, τον Χριστάρα μαζί μας, με το σκύλο του, όπου θα πούμε πάρα μα πάρα πολλά πράγματα, αλλά πάμε τώρα στο φωτεινό αυτό πλάσμα. Να του. Αχ, αχ Χρήστο, αχ, ήρθα. Συνδεθήκαμε. Αχ, Ματίνα, να κάνεις και κοκκινίζω. Λοιπόν, λοιπόν, πρέπει να βγάλουμε την εκπομπή, εντάξει. Εγώ έχω δώσει ένα ερώτημα ήδη στους ανθρώπους της εκπομπής, θέλω να μου πούνε τι είναι αυτό που προσδιορίζει τη σκέψη του σκύλου και γιατί εγώ σε πήρα και εσύ με θεώρησες τρελό, γιατί με θεώρησες τρελό. Όχι, μ' άρεσες πάρα πολύ. Εμένα μ' αρέσουν οι άνθρωποι που λένε αυτό που σκέφτονται. Έστειλα ένα μήνυμα και λέω θα... Αφιλτράριστο. Ναι, θα βγεις στην εκπομπή και μου λες τι θεματολογία έχει η εκπομπή και σου απαντάω τους σκύλους, τι πιο φυσιολογικό. Ναι. Τι, παραξενεύτηκες. Κοίταξε να δεις, μ' άρεσε, αφού ξέρεις ότι εγώ είσαι τρελή. Με τα σκυλιά ναι. Έχω, είμαι και εγώ τρελή. Είσαι τρελή. Κοίτα, με τα σκυλιά, αλλά είσαι και τρελή κανονικά. Έτσι, ναι. Είσαι, δεν είσαι. Είσαι και εσύ της γαματέρικας δρομοκαϊτίου. Ναι. Τι να κάνουμε. Ωραία. Όσο λοιπόν όλοι, έχουμε εδώ πέρα τη Χρυσάνθη Αντωνιάδη, την ξέρεις την κυρία... Και η Χρυσάνθη Αντωνιάδη κάτι μου λέει το όνομα, έλεγα να μην το αποκαλύψω, να μην το αποκαλύψω γιατί δεν ήξερα αν ήθελα να το πούμε, αλλά ας τα πει εκείνη μόνη της. Ας τα πει.
Λοιπόν, φιλάκια, Χρυσανθάκη μου. Ελές, είσαι εδώ, φίλε μου. Φίλε μου, το ξέρεις ότι σε περιμένω πάντα. Αλεξάνδρα Αυγουστάτου, καλώς την. Λοιπόν, το ερώτημα. Αλεξάνδρα μου. Δικιά σου και είναι. Δικιά μου. Και αγαπημένη. Του ταχώνουμε, παιδιά. Είμαστε 10 και είναι. Όχι, είμαστε 20 και είναι 2. Ντροπή, μπείτε κι άλλοι, παιδιά. Μπείτε κι άλλοι, έλα. Δεν βαφτήκαμε τσάμπα τώρα εδώ. Εμείς είμαστε έτσι κι αλλιώς. Θα την κατεβάσω εγώ την εκπομπή. Νομίζουν ότι παίζουν με τα νεύρα μου. Θα την κατεβάσω εγώ την εκπομπή και θα την ανεβάσω όταν θα αποφασίσω. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω. Ό,τι θες. Πάμε πίσω. Είσαι ζωγράφος, έτσι δεν είναι? Σωστά. Σωστά. Έχεις σπουδάσει ζωγραφική? Έχω κάνει ζωγραφική, ναι, στο Αμερικάνικο Κολέγιο. Δεν έχω δουλέψει κατευθείαν με αυτό. Το Αμερικάνικο Κολέγιο είναι το Τυρί. Όχι, όχι το Τυρί. Ήμουν σε σεμινάρια ενηλίκων. Ναι. Εγώ μια ζωή έχω σπουδάσει διακόσμηση. Ναι. Μετά μπήκα, πάντα ήταν το κομμάτι της ζωγραφικής. Mm-hmm. Το ότι έχω σπουδάσει διακόσμηση δεν φαίνεται. Καθόλου. Γιατί είναι μπάχαλο ο χώρος. Όχι, γιατί ακόμα και ένας χώρος δουλειάς έχεις καταφέρει να είναι έτσι που φοβάσαι μην τυχόν και ακουμπήσεις κανένα μολύβι και πάει πιο εκεί. Αυτό πώς το κάνεις? Κοίταξε να δεις, είναι ένα χάος ο χώρος. Αυτό το χώρο τον λέει χάος, που άμα σας δείξω το δωμάτιό μου θα νομίζετε ότι, δεν θέλω να κάνω χιούμορ με τους πολέμους τώρα, αλλά θα νομίζετε ότι έχει πέσει δεν ξέρω εγώ τι εκεί μέσα. Λοιπόν, σ' ακούμε, Αμερικάνικο Κολέγιο. Λοιπόν, δούλεψα πάρα πολλά χρόνια σαν δημόσιος υπάλληλος. Δεν το ξέρεις αυτό. Δεν είπα τίποτα. Ήθελα να σε ευνηδιάσω. Λοιπόν, 14 χρόνια δούλεψα σαν δημόσιος υπάλληλος. Επειδή οι πεπιθήσεις ήταν ότι ο ζωγράφος πεινάει. Okay. Η κλίση, το ταλέντο και η ικανότητα ήταν πάντα η ζωγραφική από όταν γεννήθηκα. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά οι προσλαμβάνουσες που έχεις που λένε ότι ρε παιδί μου, μήπως να έχεις και μια σταθερή δουλειά. Σε κάνουν να κάνεις και κάτι ακόμα. Οπότε δούλεψα 14 χρόνια σαν δημόσιος υπάλληλος, μέχρι που αποφάσισα αυτή την ωραία, υπέροχη μέρα να τα παρατήσω όλα και να σηκωθώ να φύγω και να κάνω αυτό που αγαπάω. Όπα, εδώ, τελεία. Δεν θέλω να πας παρακάτω. Πάμε προς τα πίσω. Ναι. Πάμε. Εσύ έχεις την τάση τώρα, όσο είσαι πιτσιρίκα, σπουδάζεις και δημόσιος υπάλληλος και αυτά, γιατί υποθέτω ότι μπαίνα την είχες από το δημοτικό. Δηλαδή, εκεί που, ναι. Εκεί που τα παιδάκια. Ξέρω, έχω ένα φίλο εγώ τέτοιο, εκεί που εγώ έκανα σταυρούς. Αυτός έκανε δίπλα τον εσταυρωμένο. Έτσι, έτσι όλοι έχουμε ένα φίλο τέτοιο, ωραία. Στην παρέα. Εμένα να τους προσέχετε και να τους αγαπάτε αυτούς. Διπλανός μου. Και τον προσέχω και τον αγαπάω, το ξέρει. Είχες πάντα την τάση από ένα σημείο και μετά να πειράζεις ρούχα, δηλαδή να αρχίσεις να ζωγραφίζεις πάνω σε πράγματα που φοράγες? Όχι, σε καμία περίπτωση. Όχι. Ήτανε, η δουλειά μου ήταν πίνακες, ζωγραφική, τοιχογραφίες, ήταν αγιογραφίες, ήταν τέτοια πράγματα. Όταν όμως αποφάσισα να παραιτηθώ, είχα πάρει ένα ζευγάρι μαύρα παπούτσια και τη μέρα που πήγα να παραιτηθώ, έπιασα και τα χρόνια. Όχι, δεν θέλω να το ολοκληρώσεις. Για να το ολοκληρώσεις πρέπει να έχω το σωστό mood. Σε παρακαλώ. Τώρα είμαστε έτοιμοι. Όταν λοιπόν αποφάσισα να παραιτηθώ, ζωγράφισα ένα δικό μου παπούτσι που ήταν μαύρο, μονότονο και δεν μ' άρεσε καθόλου και αποφάσισα να το ζωγραφίσω χρωματιστό σαν τα βήματα που ήθελα να κάνω από εκείνη τη μέρα και μετά. Ορκίστηκα λοιπόν στον εαυτό μου ότι από εκείνη τη μέρα θα κάνω μόνο χαρούμενα βήματα. Και έτσι και έγινε.
Όταν λοιπόν πήγα να παραιτηθώ, με έπιασε ένα ταράκουλο και δεν μπορούσα να προχωρήσω να πάω να δώσω την παραίτηση. Έτσι. Mm-hmm. Είναι αυτό που κάθε βήμα που κάνεις, μπαίνουν όλοι σου φόβοι μπροστά, που πας, τι πας να κάνεις, θα πεινάσεις, θα τρως πινέλα κτλ. Κτλ. Κάθε βήμα λοιπόν αισθανόσουν και πιο μικρός όταν πήγαινες για την παραίτηση, με την παραίτηση στο χέρι, έτσι, μετά από 14 χρόνια δημόσιος υπάλληλος. Καταπληκτικό. Φτάνοντας στην πόρτα, πάω να γυρίσω πίσω. Με πιάνει κρίση πανικού, δεν μπορώ να πάρω ανάσα. Σκύβω στην προσπάθειά μου να ανασάνω και βλέπω το παπούτσι. Έτσι λοιπόν, αυτές οι μικρές στιγμές χρώματος σου θυμίζουν την υπόσχεση που έχεις δώσει στον εαυτό σου. Ένα παπούτσι με έκανε να κάνω το επόμενο βήμα. Εκεί λοιπόν που έκανα μέχρι τότε πίνακες, στιχογραφίες, αγιογραφίες, το γυρνάω, γιατί είναι κάτι σαν να θες να το μοιραστείς και με τους υπόλοιπους. Από εκείνη τη μέρα ζωγραφίζω ρούχα παπούτσια για να γεμίσει η πόλη που είχε γίνει γκρίζα με χαρούμενα βήματα. Βάλε τελεία πάλι. Χαρούμενους ανθρώπους. Βάλε τελεία πάλι. Βάζω. Έβαλα. Και σε όσους έχουν τη δυνατότητα θα μπορούσαν να πάνε πριν το βίντεο και να πάνε μετά το βίντεο, γιατί θα σας μιλήσω για τη σκέψη του σκύλου. Εγώ το υποσχέθηκα. Θα δείτε λοιπόν ότι κλείνοντας το, βάζοντας τελεία στη Ματίνα πριν από το βίντεο, ο τόνος μας ήταν και τον δύο πάρα μα πάρα πολύ ψηλός μέσα στα γέλια και στα παιχνίδια, ενώ όταν έπαιξε το βίντεο τα πρώτα δύο δευτερόλεπτα που βγήκαμε στον αέρα ήταν άβολα και για τους δυο μας, τουλάχιστον για μένα. Αυτό γιατί είδα τα μάτια της Πεγκάρας, την οποία την έχασε. Θα το περάσω γρήγορα αυτό το θέμα, αλλά αυτό σημαίνει τι? Η Ματίνα δεν είναι στην εκπομπή, είναι στο τώρα. Αν η Ματίνα ήταν στην εκπομπή αμέσως μετά το βίντεο, θα είχε ακριβώς την ίδια διάθεση που είχε. Θα γυρίσετε πίσω και θα το δείτε. Επειδή όμως η Ματίνα δεν είναι στην εκπομπή, είναι αυτή που είναι και είναι στο τώρα, έχει το πρώτο ιδίωμα του σκύλου. Ο σκύλος δεν μπορεί να ζήσει μέσα στη μεταβλητή του χρόνου. Για το σκύλο δεν υπάρχει χτες και δεν υπάρχει και αύριο. Για το σκύλο υπάρχει τώρα και η συναισθηματική του αντίδραση στο τώρα. Με μία φράση, με ένα κομμάτι και με μία αλλαγή εξηγήσαμε τι είναι αυτή η σκέψη του σκύλου. Και θα πω και κάτι που μου είχαν πει, όχι που μου είχαν πει, που είχα δει παλιά. Είχαν σκοτωθεί δύο σκύλοι σε ένα πεζοδρόμιο. Πλακωθήκανε, σκοτωθήκανε, τελικά χωρίσανε, φύγανε και περπατούσα εγώ και έβλεπα τους σκύλους να φεύγουν, όπου βλέπω το σκύλο λίγο πριν στρίψει, κούναγε και την ουρά του ένας, βλέπω και τον άλλον πριν στρίψει, προχώραγε ήρεμος, ένα μην είχε γίνει τίποτα και λέω, αν ήταν άνθρωποι, τώρα θα περπατάγαν και θα λέγαν «Το ΜΑΕ που πήγε να μου την... εμένα, ποιον σε μένα» και θα μιλάγανε για την υπόλοιπη μέρα, όπου θα το διηγόντουσαν και σε καμιά πενταριά ανθρώπους. Ο σκύλος λοιπόν είναι εδώ, στο τώρα. Και θέλω να συνεχίσεις από ποιο σημείο, από το σημείο που πια ξεκινάς να κάνεις κάτι και αυτό αρχίζει και γίνεται όχι αποδεκτό, γιατί εσύ είσαι, είναι ολόκληρο κόνσεπτ αυτό. Δεν είναι μόνο το παπούτσι, είναι ο τρόπος που το λειτουργείς προς τα έξω. Είναι ένας άνθρωπος που είναι γεμάτος χαρά, είναι ένας άνθρωπος που λάμπει, είναι ένας άνθρωπος που γεννάει ιδέες. Παιδιά, να σας δείξω, συγγνώμη έτσι, θα σταματάω εγώ που και που, να σας παίξω λίγο διάφορα πραγματάκια που έχει κάνει. Βάλε μια άλλο χρυσό μου παλικάρι.
Can you pronounce these words in English? Ναι, ρε, τι με παίρνεις. You say the words first. Ναι, βλαχάρα μέχρις. I'll say them after and duet this. Το κατάλαβα. Cucumber. Cucumber. Κοντά ήμουνα. Comfortable. Comfortable. Whole, αυτό πες το μόνο σου. Wholeheartedly. Καλά, ντε. Entrepreneur. 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 Είμαι έτοιμη για διεθνή καριέρα, όπως κατάλαβες. Οι φίλοι με φωνάζουν και βλαχάρα. Λοιπόν, είμαστε στο σημείο λοιπόν που όλο αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά και υποθέτω ότι όπως γίνεται σε όλους, αρχίζει και γίνεται μόνο του. Δηλαδή... Όχι, δεν γίνεται μόνο του. Γίνεται με πάρα πολλή δουλειά, με ατελείωτες ώρες δουλειάς, σκέψης και δημιουργίας. Γίνεται με 3 χρόνια τα αρχικά. Είναι, πρώτα απ' όλα αυτή τη δουλειά την κάνουμε 10 χρόνια, έτσι. Ξεκινάς από το σκύλο, ξεκινάς από το ζώο. Δηλαδή το πρώτο όχι, πράγμα... δεν ξεκινήσα από το ζώο. Δεν ξεκινήσα από εκεί. Τα πρώτα πράγμα ήταν παραμύθια. Ήρθε μετά ο σκύλος γιατί δεν τόλμαγα να το ακουμπήσω σε τόσο μικρή επιφάνεια. Ναι. Κάποια στιγμή τόλμησα να το κάνω και είδα με πόση λεπτομέρεια για να βγει το παπούτσι, γιατί μιλάμε για 4 εκατοστά επιφάνεια. Και θέλεις να βάλεις όλη τη λεπτομέρεια που χρειάζεται ένα σκύλο, ένα πορτρέτο σκύλου μέσα, έτσι. Οπότε ήθελα να δω αν μπορεί να πετύχει, πέτυχε. Και δεν είναι δέρμα, δεν είναι τατού που μπαίνει μέσα, μπορεί να απλώσει το μελάνι. Μπορεί να απλώσει, μπορεί να διορθωθεί, μπορεί να είναι ατελείωτες ώρες δουλειάς και εξάσκησης. Και ήθελα να το αποδώσω με τη λεπτομέρεια που του άξιζε και που ήθελα. Οπότε τα σκυλιά ήρθαν τον 3ο χρόνο λειτουργίας, αν θυμάμαι καλά, ή το δεύτερο χρόνο λειτουργίας. Στην αρχή έκανα παραμύθια, έκανα πράγματα τα οποία για μένα το παπούτσι είναι πολύ προσωπικό, είναι το επόμενο σου βήμα. Οπότε ήθελα να είναι πάντα επικεντρωμένο στη χαρά, σε αυτό που σου δίνει χαρά, ακόμα κι αν αυτό προέρχεται από μια πονεμένη ιστορία. Δηλαδή, ο σκύλος μου που έχασα είναι στο παπούτσι μου. Όσο και αν πονάει, είναι ένα κομμάτι που με συγκινεί βαθιά. Γιατί περπατάτε και ακόμα μαζί. Θέλω να το πω συνέχεια μαζί μου, ναι. Και περπατάμε ακόμα μαζί. Περπατάτε ακόμα μαζί. Αυτό λέω και εγώ για, το, ναι. για τον σκύλο μου που έφυγε. Θες να κλάψουμε. Θες να κλάψουμε. Πάμε. Όχι, όχι. Άμα δεις, το έχω πολύ εύκολο. Άμα δεις, εγώ το έχω πιο εύκολο. Άμα δεις τα μάτια μου την ώρα που γύρισαμε από το βίντεο, θα καταλάβεις. Μα και εγώ το πω. Ναι, δεν το... Και δεν, ναι. Γιατί μετά δεν σταματάει, έτσι. Και πρέπει να έρθουν εδώ πέρα όσοι είναι και έλα, στάκι. Κλάψτε μαζί μας, μετά πάτα θα... Το, ξέρεις, πάτα θα το play. Σόπα, σόπα και τέτοια. Ωραία, και ξεκινάει ο σκύλος, λοιπόν. Και τι γίνεται, πάρτι? Γίνεται πάρτι, πρώτα απ' όλα για μένα, γιατί ήταν το αγαπημένο μου θέμα, έτσι. Ήταν, είναι και θα είναι το αγαπημένο μου θέμα. Τι είναι ο σκύλος? Γενικά τα ζώα. Τι είναι ο σκύλος για σένα? Να το κάνω πιο... Πέγγι... Δεν θέλω να το κάνω προσωπικό, γι' αυτό δεν λέω ότι ήταν η Πέγγι, ας πούμε, για σένα. Λέω ότι είναι, εντάξει, ο σκύλος για σένα. Δεν μπορώ όμως να το πάω. Δεν μπορώ να το πάω γενικά, γιατί αγαπάω εξίσου και τα γατιά εγώ. Είμαι και γατομαμά επίσης, ναι. Έτσι. Οπότε δεν μπορώ να το πάω γενικά. Θα σου πω ότι η Πέγγι για μένα ήταν το παιδί μου. Και μάλιστα όταν την έχασα θεώρησα ότι δεν είμαι πλέον ικανή να ζωγραφίσω, δεν είμαι ικανή να κάνω τίποτα. Και το λέω εδώ γιατί θεωρώ ότι είμαι σε ένα ασφαλές περιβάλλον που όλοι όσοι σε ακολουθούν και οι δικοί μου οι ακόλουθοι αγαπούν, καταλαβαίνουν, κατανοούν και σέβονται αυτό το πένθος ναι. Και αυτό το μπόνο. Μπορεί να νιώσαμε. Η δική μου, να ξέρεις ότι είναι και ένα-ένα τα παλικάρια και τα κοριτσιά. Έχω να το λέω για το... Δεν υπάρχει hate, καταρχήν. Ίσως είμαστε το μοναδικό κανάλι με 2 χαρακτηριστικά. Δεν έχουμε hater και δεν έχουμε ανθρώπους που γράφουν Greek English. Κανένας. Πολύ καλό, πολύ καλό. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει. Δυνατό. Σε 13.000 άτομα, αλλά... Αυτό είχε και δύναμη, είναι 13.000 άνθρωποι, ναι, έτσι. Δεν το αισθάνομαι σαν δύναμη, το αισθάνομαι σαν ένδειξη εμπιστοσύνη στην οποία πρέπει να ανταπεξέλθω. Θέλω όμως τη δική σου λάμψη, γιατί είσαι ένα πλάσμα που μεταμορφώνει και χωρίς το παπούτσι και ό,τι και να κάνεις για μένα μεταμορφωτικό θα ήταν, γιατί
συμπαρασύρεις τον άλλον. Είναι σαν να του λες την ατάκα που θέλει να ακούσει, ρε παιδί μου, εκείνη τη στιγμή. Πες μου σκηνικά από τη δουλειά σου τα οποία σου έχουν χαραχτεί, ρε παιδί μου, στο μυαλό, με ανθρώπους που είδες, χωρίς να πούμε ονόματα φυσικά, τη μεταμόρφωση μέσα από ένα παπούτσι, μέσα από μια κουβέντα. Δεν είναι μόνο η μεταμόρφωση. Θα σου πω ότι για μένα τα παπούτσια είναι το ζευγάρι που δεν χωρίζει ποτέ, έτσι. Mm-hmm. Είναι το ζευγάρι που μαζί ξεκινάνε τη ζωή τους, μαζί τελειώνει η ζωή τους. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ συμβολικό κομμάτι για μένα το παπούτσι, και πολύ συναισθηματικά είναι τα παπούτσια που έχουν κάνει για γάμους. Να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν ότι δεν κάνεις παπούτσια φασιών. Δηλαδή δεν κάνεις παπούτσια και περιμένεις να πουληθούν. Έρχομαι εγώ και αν θέλω ένα παπούτσι, επίσης να ξεκαθαρίσω κάτι ακόμα. Ό,τι και αν γίνει. Ό,τι και αν γίνει, γιατί γίνονται και ρούχα, κάνω και ρούχα και αξεσουάρ, όμως το παπούτσι πάντα έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, για πάρα πολλούς λόγους, γιατί είναι όλη μου η φιλοσοφία βασισμένη στο παπούτσι. Σε αυτό, ωραία. Να ξεκαθαρίσω εγώ ένα πράγμα για τους φίλους που μας βλέπουν και μας ακούνε. Αν περάσει από το μυαλό κανενός ότι η συνέντευξη αυτή έχει οποιαδήποτε διαφημιστική χρειά, ειλικρινά του κατουράω το αυτοκίνητο. Δεν έχει καμιά διαφημιστική χρειά. δεν έχει, χίλια συγγνώμη. Ναι, δεν έχει καμία ανάγκη να την προβάλλω. Περισσότερη ανάγκη έχω εγώ να με προβάλλει, ας πούμε. Οπότε μην τρελαίνεστε. Όσοι μπορεί να πέρασε από το μυαλό σας ότι πάμε να πουλήσουμε παπούτσια, και την πόρτα σας κατουράω και το αυτοκίνητο και η σκύλη μου μαζί, και έτσι και η κατουρίση η Arwen θα γλιστρήσετε και θα πέσετε κιόλας. Λοιπόν, τέλειωσα με αυτό το θέμα, πάμε παρακάτω. Εγώ σπονσορά έχω. Λοιπόν, να το. Πώς πήρε την απόφαση η Ματίνα να αφήσει το δημόσιο και να κάνει τη μετάβαση στην καινούργια της δουλειά? Τώρα μετράει ο χρόνος και πάμε για ένα σακί μπελκάντο. Συνεχίζουμε εμείς. Εντάξει. Απαγορεύεται το κάπνισμα στο τέτοιο, έτσι. Μην το ανάψεις. Ναι, ναι, ναι. Δεν ανάβω, εγώ έτσι κι αλλιώς. Okay. Για πες. Λοιπόν, τι θέλεις να σου πω τώρα για την απόφαση? Θα απαντήσουν εκείνοι. Εσύ θα δώσεις μετά τώρα. Ωραία. Εσύ θα μου πεις τώρα, εσύ το έχεις πει. Εσύ θα μου πεις τώρα για ιστορίες μεταμορφώσεων που έζησες. Μεταμορφώσεων. Σε μένα έρχονται οι άνθρωποι που έχουν βρει τη λύση ήδη. Δεν γίνεται η μεταμόρφωση από μένα, έτσι. Μην τρελαθούμε. Έρχονται άνθρωποι που μπορεί είτε να θέλουν να ζωγραφίσουν τη χαρά τους, είτε το βαθύ του συναίσθημα. Όμως είναι άνθρωποι με χιούμορ, με φαντασία, που έχουν ήδη σκεφτεί και έχουν ήδη δώσει τη λύση τους και εγώ απλά την οπτικοποιώ. Είχα διαβάσει κάπου ότι μόνο ένας στους 100 ανθρώπους πετυχαίνει τον στόχο του. Και αυτό γιατί είναι ξεκάθαρο στο κεφάλι του και προχωράει στο στόχο του κατευθείαν. Πόσο μάλλον όταν ο στόχος αυτός οπτικοποιείται. Εγώ τι κάνω λοιπόν? Έρχονται οι άνθρωποι και μου λένε τον στόχο τους και εγώ τον οπτικοποιώ. Μπορεί πολλές φορές να θέλει λίγο σκάψιμο για να βρεις το στόχο τον ουσιαστικό, να ξεκινάμε με κάτι και να πηγαίνουμε κάπου αλλού. Αλλά πάντα υπάρχει. Πάντα έρχονται άνθρωποι χαρούμενοι και αισιόδοξοι σε μένα. Χρησιμοποιείς τη λέξη σε διαψεύδω, κατηγορηματικά. Έλα, πάμε. Ωραία. Εγώ θα λέω την αλήθεια όπως τη λέω, με ξέρουν εδώ πέρα, ότι δεν πρόκειται ποτέ να πω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Χρησιμοποιείς πρώτον τη λέξη στόχος, η λέξη είναι όνειρο. Πιστεύω όνειρα. Στο 98% ο κόσμος που έρχεται εκεί πέρα θέλει ένα πάτημα για να προχωρήσει στο όνειρο, δεν έχει ξεκάθαρο τίποτα. Εσύ πιστεύεις ότι είναι ξεκάθαρο. Πιστεύεις ότι είναι χαμογελαστοί άνθρωποι, αλλά φέρε μου έναν άνθρωπο να κάτσει απέναντί σου και να μην μπορέσει να χαμογελάσει για το επόμενο λεπτό. Δηλαδή, έχουμε μιλήσει 25 φορές και τις 25 φορές τη μία μάλιστα ήμουν και πάρα πολύ άρρωστος προχτές. Λοιπόν, δεν τα καταλαβαίνω. Σε πόσο κράτησε 3 λεπτά, αφού τι σου είπα? Σου είπα να σε πάρω 2 λεπτά πριν βγει η εκπομπή να το ξανακάνεις αυτό. Λοιπόν, δεν είναι χαρούμενοι άνθρωποι που έρχονται. Αυτό είναι δικό σου στοιχείο και πρέπει να το καταλάβεις.
Η μεταμόρφωση είναι θέμα χημίας. Όπως έρχονται σε μένα και οι πρώτοι τους, το πρώτο τους contact είναι και προχωράνε και μόλις καταλάβουν τι τέτοιος είμαι, αρχίζουν τα άλλα. Λοιπόν, ναι, δεν φαίνεται. Με την πρώτη εικόνα δεν με καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου. Εντάξει, το πρώτο μήνυμα όμως που πήρα εγώ το πρώτο σου μήνυμα που δεν πήρα, παίρνουν μήνυμα αυτοί που έρχονται. Τι να σου πω, να γελάω και λέω εντάξει, αυτόν θα πάω εκεί, δεν ξέρω ποιος είναι, θα πάω. Ποιο πάει. Πάμε λοιπόν, πες μου τώρα, συνέχισε για συγκεκριμένα. Θέλω περιπέτεια. Πού είχαμε μήνυμα, που συντονίζεις ρε άνθρωπε, που συντονίζεις, δεν είσαι άνθρωπος εσύ. Δικιά μου είναι η εκπομπή, ό,τι θέλω κάνω, που συντονίζω. Ναι, κάνε, αλλά πες μου, βάλε με πάλι στο κλίμα, πού ήμασταν. Είχαμε μείνει στο ότι θέλω να μου περιέγραψες ότι οι άνθρωποι που έρχονται σε σένα είναι έτσι και γιουβέτσι και κοκορέτσι. Το ανέτρεψα αυτό και τώρα σε ρωτάω να μου πεις συγκεκριμένες περιπτώσεις που είδες το ιστορίες, ναι, που είδες το παπούτσι, τη μεταμόρφωση του ανθρώπου και ίσως και λίγο από την πορεία του μετά. Εγώ θα μπορέσω να σου μιλήσω μόνο για τη δική μου μεταμόρφωση. Δηλαδή, όταν με παίρνει, χτυπάει το τηλέφωνό μου και με παίρνει μία μαμά που έχει ένα παιδάκι που δεν έχει προβλήματα με την όρασή του. Το παιδάκι τότε ήταν 8 χρονών, δεν θυμάμαι πόσο ήταν η Ραφαέλα τότε. Και μου λέει θέλω να ζωγραφίσεις ένα παπούτσι στο παιδάκι μου που δεν βλέπει, αλλά θέλω να είναι ξεχωριστό και μοναδικό για να το κάνω να χαρεί. Και ζωγραφίζουμε με μέθοδο Braille πάνω στο παπούτσι. Και βλέπω μία μάνα που έχει ήδη βρει τη λύση. Γι' αυτό σου λέω ότι υπάρχει λύση. Οι άνθρωποι που είναι μέσα στη σελίδα μου, όπως εσένα είναι διαλεχτοί οι άνθρωποι που είναι εδώ, έτσι είναι και εμένα διαλεχτοί. Με κάποιο τρόπο προσελκύουμε αυτό που θέλουμε και αυτό που αξίζουμε και αυτό που... Λέγεται ζωικός μαγνητισμός, ναι. Έτσι το έχω ονομάσει εγώ. Ναι. Μου αρέσει το υιοθετώ. Το πιστεύω. Και όταν λοιπόν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και βλέπεις ότι ένα κοριτσάκι μετά μου στείλαν και βίντεο μάλιστα φορώντας το παπούτσι αυτό που διάβαζε με το χεράκι της το παπούτσι, δεν είχε κάποιο σχέδιο επάνω, είχε στη μορφή Braille με ανάγλυφα γράμματα, βρήκαμε χρώμα ειδικό για να τα γράψουμε ανάγλυφα πάνω στο παπούτσι και γράψαμε μόνο με την καρδιά βλέπεις καθαρά, την ουσία τα μάτια δεν τη βλέπουν. Αυτό λοιπόν είναι για μένα μεταμορφωτική εμπειρία. Όχι για τον πελάτη μου. Θα μας κόψεις κομμάτια. Πρέπει να προσέχω τις ερωτήσεις μου με σένα. Λοιπόν, εξαιρετικό. Απίστευτο. Και είναι τόσο πολλές ιστορίες και τόσο προσωπικές και τόσο ιδιαίτερες. Κάθε μία. Κάθε μία. Περπατάς στον δρόμο. Κάνεις τάκ με το μάτι, βλέπεις παπούτσι σου. Πάω τους κουντά όλους. Πάω τους κουντά. Λέω, να σου πω κάτι πολύ ωραίο το παπούτσι, εγώ το έχω φτιάξει. Αλήθεια. Ναι, το έχω κάνει αυτό. Το έχεις κάνει, το κάνεις συνέχεια. Δεν το κάνω συνέχεια, γιατί είμαι και λίγο σόκλειστη εγώ στο εργαστήριο και τα τελευταία 2 χρόνια με την καραντίνα καταλαβαίνεις. Αλλά έχει τύχει στο μετρό να δω παπούτσι μου και να του πω, κοίτα, εγώ το έχω κάνει, πάρα πολύ ωραίο είναι. Έτσι, μετά φίλησα τα χέρια μου, ξέρεις, μπράβο μου και τέτοια. Πες μου κάτι, γιατί η ζωγραφική είναι και ένα πράγμα το οποίο δεν κάνεις και διορθώσεις πάνω στο λάθος εύκολα και εσύ έχεις να κάνεις και με ένα υλικό το οποίο είναι ακριβό. Δεν παίρνεις πάνω και φτιάχνεις παπούτσια ή θα πάρεις, υποθέτω, ένα γνήσιο κονβού ή θα πάρεις ένα... Ναι. Δεν πρέπει να λέμε και μάρκες εδώ, από ό,τι κατάλαβα. Οπότε ναι, είναι καλά. Δεν έχω πρόβλημα. Ή θα πάρεις ένα Converse, παιδί μου, ή θα πάρεις ένα... Vans. Ωραία. Αν κάνεις ένα λάθος, έχει φύγει το παπούτσι. Όχι, σπάνια φεύγει το παπούτσι. Δηλαδή, αν φτάσεις στο τέλος και δεις ότι δεν είναι ρεγά, μου το καρικατουρίζει. Εκεί πετάς το παπούτσι. Δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο ποτέ. Υπάρχουν τρόποι να διορθώσεις πάνω στο ύφασμα. Το λέω για να κάθομαι να παίξω από το σπίτι σου, καταλαβαίνεις. Ναι, έλα, πάρε παπούτσι. Έλα από Converse. Έχει τύχει να μην μου αρέσει παπούτσι, αλλά είναι σπάνιες περιπτώσεις. Δηλαδή στα 11 χρόνια αυτά να έχει γίνει μία, άντε δύο φορές να μην μου αρέσει καθόλου το παπούτσι που φτιάξει. Δεν έχει γίνει παραπάνω.
Φαίνεται ότι το τερματικό σταματάει στο παπούτσι, γιατί ενώ κάνεις τρομερά πράγματα σε μπλούζες και σε μπουφάν, και θα ξαναπαίξω το κλιπ αρχής τώρα για να το δούνε, εσύ επιμένεις στο παπούτσι. Παίζω το κλιπ αρχής, όσοι μπήκανε τώρα να δούνε κάποια από τα δείγματα των πραγμάτων που έχεις φτιάξει, αλλά να δούνε και ένα μπουφάν που μόλις το είδα εγώ έπαθα σοκάρα, έτσι. Ήθελα να είμαι τα κιλά που ήμουν πριν από 6 χρόνια, δηλαδή. Αχ, Ματίνα! Comfortable. Comfortable. Βλέπω λοιπόν αυτό το μπουφάν, το οποίο για να μου το φτιάξεις τώρα θέλεις 4 καλωσιές, 5 ελαιοχρωματιστές και... Η καλύτερη μου, Χρήστο, η καλύτερη μου. Όσο πιο μεγάλη επιφάνεια έχω, τόσο πιο πολύ παίζω. Και γιατί δεν έμεινες στις εκκλησίες να φτιάχνεις τα βάνια? Ήθελα κάτι, ήθελα, αν δεν κυκλοφορείς το δρόμο, για μένα η επιτυχία είναι να κυκλοφορείς το δρόμο, να κάνει και εσένα που το φοράς, να αισθάνεσαι ξεχωριστός και μοναδικός, και αυτόν που σε κοιτάζει να χαμογελάει. Δηλαδή θέλω μια αμοιβαία αντίδραση. Ναι. Η θετική ενέργεια πρέπει να πηγαίνει και να έρχεται. Εγώ δεν είναι να αισθάσεις. Αισθάνομαι ξεχωριστός και χοντρός. Αφήνω το μοναδικός απλά απ' έξω. Είσαι ζουμπουρλούδικο, βρε. Είσαι ζουμπουρλούδικο. Αυτό εμένα με βολεύει πάρα πολύ. Ναι. Το ότι είμαι ζουμπουρλούδικο για να ζωγραφίσεις. Ωραία. Ξέρεις όμως τις απόψεις μου για τα δώρα όταν έχει γίνει συνέντευξη. Οπότε δεν θα το κάνεις. Αυτό το πάμε και δημόσια. Ακούτε, παιδιά, δεν θα μου κάνει κανένα δώρο, γιατί αν μου κάνει κανένα δώρο θα της ξαναμιλήσω. Αν έχει τύχει κάποιος πολύ δύστροπος και η αντίδραση της Ματίνας. Παπούτσια μπουφάν που κάνεις, τσάντες, ποδιές, βάφτισης που σου λέει, όχι μωρέ, υπερβολή, και πας στη βάφτιση και σου λέει, έχουν κάνει δώρο οι σύντεκνοι και αρχίζει το γέλιο. Τι λέει, τι λέει. Κάτσε, δεν το πιάσα. Λέει ότι παπούτσια, μπουφάν που κάνεις, ατσάντες, ποδιές βάφτισης, που σου λέει, όχι μωρέ, υπερβολή, να τα κάνεις όλα η αυτά. Και πας, αυτή, ναι, και πας την βάφτιση όλα. Και σου τα έχουν κάνει δώρο όλα οι σύντεκνοι. Λοιπόν, να ο Δημοσθένης όμως, ο οποίος παίζει μπάλα και με ρωτάει, σου έχει κάτσει κάποιος δίστροπος? Δίστροποι... Με ένα περίεργο τρόπο, οι πελάτες μου είναι όλοι, έχουν μια θετική άβρα. Πώς λες εγώ έχω σκυλίσια άβρα? Οι πελάτες μου είναι έτσι. Μάλλον έχουν και εκείνοι σκυλίσια άβρα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τώρα, οι άλλοι απλά με αποκλείουν. Δεν ξέρω πώς να στο εξηγήσω αυτό το πράγμα. Είναι το κορίτσι, έχει, σας είπα, έχει το μεταμορφωτή επάνω του. Αλλιώς δεν εξηγείται τώρα. Πήγαν όλοι, έχουν πάει όλοι καλοί άνθρωποι στη Ματίνα
Και... το δίστροπο εξαρτάται. Υπάρχουν και απαιτητικοί πελάτες, οι οποίοι όμως μπορείς να πεις ότι ξέρουν πολύ καλά τι θέλουν. Ρε παιδί μου, μπορεί να πιάσει το παπούτσι δίστροπος και να σου πει, όχι ρε γάμο το κόκκινο εκεί. Ναι, εντάξει, το βγάζω. Να... δεν το θέλει. Τι του το βγάζει. Αν δεν το θέλει, ντε και καλά το κόκκινο. Το... είμαι, άκου να δεις, εγώ είμαι πολύ καλός ακροατής. Εγώ θα ήμουν, έλα εδώ, έλα να σου πω, έλα να σου πω για το κόκκινο. Εγώ έλα να σου πω, να σου εξηγήσω. Κοίτα το, το βλέπεις κόκκινο. Το κόκκινο είναι ωραίο χρώμα, το καταλαβαίνεις. Έτσι, ρε παιδί μου, αλλά εμένα όταν όλη μου φιλοσοφία έχει στηριχτεί στο να κάνω εσένα χαρούμενο, και θέλω αυτό που παίρνεις να το ευχαριστηθείς. Κι αν εσύ δεν το γουστάρεις το κόκκινο και εγώ είμαι του κουζουλού το μάτι στο κόκκινο κομμάτι, γιατί όντως έχεις πέσει και στο χρώμα το δικό μου το κόκκινο, κατάλαβες. Και απορώ πως δεν φοράω τίποτα κόκκινο σήμερα. Εν πάση περιπτώσει έτυχε. Εγώ είμαι του κόκκινου. Ωραία. Οπότε, ό,τι και να μου πεις, θα βάλω και λίγο κόκκινο. Αν ο πελάτης μου έχει πει δεν θέλω, φροντίζω στην αρχή, πριν κάνω οτιδήποτε, παπούτσι, ρούχο, να πάρω μία μήνυ συνέντευξη. Να σου πω τι σου αρέσει πάρα πολύ, τι συχαίνεσαι πάρα πολύ. Οπότε ξέρω, έχω ακούσει και ξέρω και πώς θα το αντιμετωπίσω. Υπάρχουν περιπτώσεις που κάτι θέλει αλλαγή, κάτι δεν έχω πιάσει καλά. Σπάνιες περιπτώσεις. Δεν το λέω επειδή με ψώνιο, όντως είναι σπάνιες οι περιπτώσεις, γιατί είμαι πολύ καλός ακροατής. Σε ακούμε πάρα πολύ προσοχή. Είσαι. Ότι έχεις να σε... γιατί είναι το δικό σου παπούτσι. Δεν είναι το δικό μου δημιούργημα, είναι το δικό σου παπούτσι. Εγώ απλά είμαι το χέρι, ο μεσάζοντας, που θα σου κάνει αυτό που σκέφτεσαι πράξη. Μάλιστα. Θα πετάξω λοιπόν το δεύτερο για το σκύλο εγώ τώρα, αφού έχουμε μιλήσει και για όνειρα, και θα σου αποκαλύψω αν οι σκύλοι ονειρεύονται, το οποίο νομίζω το γνωρίζεις, ότι οι σκύλοι ονειρεύονται γιατί κάνουν διάφορες κινήσεις την ώρα που κοιμούνται κτλ. Ένα σκύλο μπορεί να τσακωθεί την ώρα που ονειρεύεται, έτσι. Ένα σκύλος μπορεί να αισθανθεί πάρα πολύ όμορφα. Συνήθως αυτό το πάρα πολύ όμορφα εκδηλώνεται και με μία τάση να μπω περισσότερο στη θέση, την ευριακή θέση. Θα δεις το σκύλο δηλαδή να κουρνιάσει ακόμα περισσότερο. Η ευχαρίστηση που είναι αυτό το τεντωματάκι που βλέπουμε που κάνει την ώρα που κοιμάται και συνεχίζει μετά σε ευριακή κατάσταση πάλι να κοιμάται. Αυτή είναι και η μόνη του σχέση με το χρόνο όμως. Ενώ αποδεικνύει το μυαλό του σκύλου ότι έχει τη δυνατότητα δημιουργίας εικόνων, έτσι, και θα μπορούσε να πεις όχι δεν ονειρεύεται, βλέπει στιγμές από την πραγματικότητα. Ένα σκύλος που δεν έχει τσακωθεί όμως δεν μπορεί να τσακώνεται, έτσι δεν είναι. Άρα φαίνεται... παίζει η φαντασία. Εμένα που η δικιά μου είχε το χαρακτηριστικό, κοιμόταν δίπλα στην ντουλάπα και έκανε τα πόδια της. Έτρεχε κανονικά στην ντουλάπα. Έτρεχε. Και η Λέτη τρέχει. Η Λέτη περισσότερο τσακώνεται στον ύπνο της. Η Άργουεν νομίζω επειδή κάνει. Τρώει σταθερά. Εντάξει. Ο Μέρφυ επειδή έχει ζήσει 14 χρόνια μαζί μου. Προσπαθεί να κάνει ησυχία και να μην ονειρεύεται. Του έχει γίνει αιμονή. Και ο Τέντι παίζει το ρόλο των μαλλιών μου το βράδυ. Έρχεται και... κοιμάται στο κεφάλι σου. Ναι, τέλειο. Έρχεται και πιάνει όλο το μπροστά τέτοιο. Και μόνο όταν εγώ βλέπω όνειρο ότι είχα μαλλιά, όπως όταν είχα μαλλιά μακριά μάλιστα, κάνω κάνα έτσι, φεύγει ο Τέντι 5 μέτρα και ξαναμπαίνει. Κάνω, ξέρεις, αυτό με τη φράτσα του. Αλλά είναι ο σκύλος. Και... εντάξει, τρελαίνομαι. Δεν μαζεύεται εκεί πέρα. Έχεις άνθρωπο. Συνέχισε. Νεράιδα λέει καλής ενέργειας. Λοιπόν, ακόμα δεν έχει απαντήσει κανένας για να πάρει την τροφή. Ρε, φραγκάτη, σας το λέει. Έλα, το ρίχνω τώρα. Δύο τροφές. Δύο 12 μισάκιλες. Μπελκάντο, για να μου πείτε πώς αποφάσισε η Ματίνα να αφήσει το δημοσιοϋπαλληλίκι και να κάνει αυτό που κάνει τώρα στη ζωή της. Σας δίνω και λίγο χρόνο, παίζω μια δεύτερη φορά το bridge, γύρνα από την άλλη. Α, όχι, τι θα παίξω τώρα. Θα παίξω μερικά σκηνικά ακόμα από αυτά που κάνεις εκεί πέρα δημοσία και γίνεται βαράνα από κάτω
κάτι views που νομίζεις ότι θα σου φύγει το τσερβέλο. Can you pronounce these words in English? Ναι, ρε, τι με θέλει. You say the words first. Ναι, βλαχάρα μέχρι. I'll say them after. Ντάξει. And duet this. Το κατάλαβα. Cucumber. Cucumber. Κοντά ήμουνα. Comfortable. Comfortable. Whole, αυτό πες το μόνο σου. Wholeheartedly. Καλά, ντε. Entrepreneur. Entrepreneur. Ενώ είσαι ευνοημένη με το styling, στέκεσαι σαν το αγκούρι, δεν έχεις έκφραση. Τι είναι αυτό? Η φωνή. Το παιδάκι μου. Το παιδί σου. Το παιδάκι που βλέπω και εντάξει. Εντάξει, την ακούσα, αλλά η φωνή το ξεπερνάω γιατί είναι έτσι ακριβώς ήταν και ο δικός μου. Ήταν δηλαδή το δεξί μου χέρι, για να μην πω και τα δύο μου. Ας φύγουμε από αυτό. Με σώζει η φωνή της Εύης Παπαδάκη. Και δεν μπαίνω στο... Ξέρεις τι, δεν θα φύγουμε από αυτό. Δεν θα φύγουμε από αυτό. Δεν με ενοχλεί καθόλου να μείνουμε σε αυτό. Και όχι με τη μίζερη. Θα σου πω κάτι. Εγώ όσο βλέπω κλιπάκι, δεν μπορεί να με πάρει εύκολα μέσα. Ναι. Εμένα αυτό που με παίρνει μέσα είναι αυτό που ήταν στο bridge. Θες να το παίξουμε άλλη μια? Ό,τι θες. Τι γνώρισες την Μπέγκη? Την Μπέγκη τη φέραμε στο σπίτι από μωρό. Ήταν το πρώτο πλάσμα που μπήκε μαζί με εμένα στο εργαστήριο. Ξεκινήσαμε μαζί το εργαστήριο. Εκτός από το παιδί μου ήταν και ο συνεργάτης μου εδώ, βασικός μου συνεργάτης. Την έλεγα διευθύντρια στα βίντεο όλα και ότι ελέγχει τα πάντα. Είχε αυτό το ρόλο εδώ. Ήταν ένα πλάσμα στην υποδοχή, έτσι. Ήταν η ψυχή του μαγαζιού μου. Ήταν το έμβλημα, έτσι. Όλοι, και όλοι βέβαια να πάμε να δούμε την Μπέγκη. Ναι. Όσοι μπαίνανε μέσα. Ναι. Και όσοι παίρναν τηλέφωνο, πρώτα τι κάνει η Μπέγκη και μετά γεια σου Ματίνα, θέλω αυτό. Είναι ένα πλάσμα που είναι πάρα πολύ... Είναι στην καρδιά μου και ξέρεις τι γίνεται. Έχεις δείξει πάρα πολλά πλάνα με την Μπέγκη. Είμαι στο τσάκ να τα βάλω τα ζουμιά, αλλά δεν θα τα βάλω και θα σου πω γιατί. Γιατί... Καλά, θες να με ρωτήσεις κάτι άλλο? Θα σου πω, περίμενε. Το αχ Ματίνα που είδες τώρα βγήκε μετά από αυτό. Το αχ Ματίνα, όλοι μας... Έχεις πει ότι είμαι για καλή ενέργεια, ότι με τη χαρούμενη διάθεση κτλ. Δεν είναι πάντα αυτή η διάθεση έτσι χαρούμενη. Έχουμε τα πάνω μας και τα κάτω μας. Δεν υπάρχει απογείωση χωρίς προσγείωση. Αυτό νομίζω ισχύει για τον κάθε έναν μας. Το θέμα είναι ότι αξιοποιούμε τις συγκυρίες και τις καταστάσεις και παραμένουν τα καλά κομμάτια μες στην καρδιά μας και μας γλυκαίνουν σιγά σιγά με τον καιρό. Δηλαδή, η Πέγκη έφυγε το Σεπτέμβρη. Και θεώρησα τον εαυτό μου ανίκανο να κάνω οτιδήποτε χαρούμενο από εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, θα τρολάρω λίγο τον εαυτό μου και θα σου πω ότι έπαιρνε πελάτης, σήκωνα το τηλέφωνο και έλεγα: «Χίλια συγγνώμη, δεν μπορώ να σας κάνω τίποτα χαρούμενο αυτή τη στιγμή. Έχω πένθος». Αυτό, να ξέρεις, για δύο μήνες. Δύο μήνες αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι το σεβάστηκαν. Και εκεί κατάλαβα ακόμα μία φορά την ποιότητα των ανθρώπων που έχω στη σελίδα μου. Οι άνθρωποι όχι μόνο συμπαραστάθηκαν. Όχι μόνο σεβάστηκαν, όχι μόνο τι να σου πω, ήταν τα μηνύματα που έλαβα ακόμα και από ανθρώπους που δεν τους γνώριζα καν. Ήταν πολύ συγκινητικά,
Και αυτά με όθησαν στο να συνεχίσω. Άρα λοιπόν αυτή τη γλύκα που άφησε πίσω της η Πέγγι, το θέμα είναι πώς την αξιοποιούμε από εδώ και πέρα, και αυτή η σκυλή σιάβρα που λες ενδεχομένως να είναι ένα κομμάτι μεγάλο της Πέγγις μου. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Δεν είναι πιο μεγάλο το συναίσθημα τώρα? Είναι πιο μεγάλο. Είναι, πονάει ακόμα πάρα πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ πρόσφατο. Τι είναι αυτό, θα σου πω μετά τη δική μου άποψη, αλλά θέλω να σε ρωτήσω, τι είναι αυτό που σε πονάει περισσότερο από όλα? Είναι ότι η Πέγγι δεν είναι εδώ? Το γυρνάμε λίγο στο θέμα η απώλεια του σκύλου μου, αλλά είναι ένα θέμα που κάποια στιγμή πρέπει να το συζητήσουμε. Αυτό που σε πονάει, τι είναι? Είναι ότι δεν είναι εκεί? Είναι κάτι άλλο? Λοιπόν, φεύγοντας, η Πέγγι ήταν σαν να μου ξερίζωσε όλη μου τη χαρά. Δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Θα το κάνουμε πολύ μελό. Θα βαρύνει το κλίμα. Θα φύγουν οι άνθρωποι. Να φύγουν. Να φύγουν. Λοιπόν, ήταν σαν να μου ξερίζωσε την καρδιά μου. Ρε, τι, Χρήστο, είναι όμως, τι είναι όμως αυτό? Αυτό μπορείς να το πεις σαν κάτι γενικό. Τι είναι αυτό που σε πονάει? Γιατί εγώ σου έχω απάντηση αν με ρωτήσεις. Τι είναι αυτό που σε πονάει? Πες τη μου, γιατί εγώ δεν την έχω βρει ακόμα. Εμένα θεωρώ ότι είναι σύνολο πραγμάτων. Με πονάει πολύ το ότι αν έφτασα το επίπεδο επικοινωνίας μαζί του στο επίπεδο να καταλάβει πόσο πολύ τον αγάπησα. Αυτό με πονάει. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι το είχε καταλάβει. Ήμασταν πολύ συνδεδεμένοι. Θεωρώ και εσύ ήσουνα. Ο κάθε άνθρωπος που είχε ένα σκυλί 13 χρόνια, δεν ήταν 13 χρονών η Πέγγι. Νομίζω ότι η επικοινωνία είναι πολύ άμεση. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, ρε Χρήστο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Έβαλες γράμματα, έβαλες τίτλους απλά για να μην σου φύγουν, έτσι. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, το αποδέχομαι και έχουμε νικητή. Έχουμε νικήτρια για την κυρία Χρυσάνθη Αντωνιάδη, η οποία... Μπράβο, Χρυσάνθη! Αποφάσισε ότι θέλει να ασχοληθεί με αυτό που της αρέσει. Έβαψε τα μαύρα της παπούτσια με χρωματιστές πατούσες τη μέρα που πήγε να παραιτηθεί, για να είναι όλα τα βήματα έτσι. Στέλνω ιστορία μικρού πρίγκιπα. Ιστορία μικρού πρίγκιπα. Ιστορία μικρού πρίγκιπα. Το οποίο έπαιξε και αυτό ρόλο. Ο μικρός πρίγκιπας ήταν που έκανα στα παπούτσια. Τα παπούτσια. Ναι. Της το δίνουμε την νίκη. Εννοείται ότι της το δίνουμε. Εντάξει. Ο μικρός πρίγκιπας για μένα, το σύνθημά του ότι μόνο με την καρδιά βλέπεις καθαρά την ουσία, τα μάτια δεν τη βλέπουν, με ακολουθεί παντού. Στους σκύλους υπάρχει το αντίστοιχο, έτσι. Ότι οι σκύλοι μιλάνε μόνο σε αυτούς που μπορούν να ακούσουν. Σωστό. Και ο μικρός πρίγκιπας για μένα είναι και πάρα πολύ γουρλίδικο παπούτσι. Πάρα πολύ γουρλίδικο. Το έχω κάνει σε μωρά, το έχω κάνει μπεμπέ, το έχω κάνει... Α, να έχω και εδώ ένα μικρό πρίγκιπα. Τώρα έχω ένα πολύ μικρό πρίγκιπα. Οπ, για φέρε κοντά. Ωραία. Αυτό το έκανα zoom με τη μηχανή, παιδιά. Δεν το έφερε κοντά. Το βλέπετε. Είναι τεχνικό. Να το βλέπετε, το κάνω. Τώρα το πάω πίσω. Το φέρνω κοντά. Είναι καταπληκτικό αυτό που κάνω, γιατί φαίνεται σαν να το κάνει με τα χέρια της. Βλέπετε. Είδες, καταπληκτικό. Είσαι καταπληκτικός, αγόρι μου. Γενικά με την τεχνολογία. Πώς τα κάνεις έτσι ωραία? Κοίτα τι ωραία που τα κάνει. Μπράβο. Με την τεχνολογία το έχω. Δύο τροφές κέρδισε η φίλη μας η Χρυσάνθη. Αντιθέτως, παιδιά, να σας πω ότι ο Χρήστος μου λέει, στείλε μου τα βίντεο να τα ανεβάσω στο που θα κάνουμε τη συνέντευξη κτλ. Ναι, θα τα στείλω, ναι, θα τα στείλω, δεν τα στείλα ποτέ. Στο τέλος μου στείλε ένα μήνυμα, θα τα κατεβάσω μόνος μου. Το οποίο δεν ακούστηκε για πολύ καλά, αλλά εντάξει. Θα κατεβάζω μόνος μου. Τα κατεβάζω μόνος μου, δεν σε έχω ανάγκη. Συγχαρητήρια, Χρήστο, γιατί εγώ, όπως καταλάβατε, ζωγραφίζω ωραία, αλλά είναι γάβακας με την τεχνολογία. Θα κάνω ρομπά τώρα την οικογένειά μου, αλλά δεν πειράζει. Η γιαγιά μου, λοιπόν, με τον παππού μου, τα παλιά τα χρόνια,
Παιδιά, συγγνώμη, λέει το μυαλό μου είναι στα πατούσια. Λοιπόν. Τη Χρυσάνθη, εννοείται. Ο παππούς μου, λοιπόν, την εποχή που ζούσε με τη γιαγιά μου, ξέρεις, ήταν κλειστά τα πράγματα. Δηλαδή, έτσι και φορούσε, ας πούμε, γυναίκα στη σάκη μου το γυαλί ηλίου, δεν έπεσε. Έχει πάει στα χωράφια, λοιπόν, ο παππούς μου και οργώνει με τους υπάλληλους. Και έχουν οργώσει όλο το τέτοιο, έχει έρθει το μεσημέρι, έχει βάλει η γιαγιά μου αυγά, έφτιαχνε τρομερά αυγά με ντομάτες, με διάφορα κτλ. Και κατεβάζει, σβήνει τη φωτιά να πούμε και βγαίνει έξω και του φωνάζει «Χρήστο, ελάτε, τα κατέβασα!» Ήταν η πρώτη φορά που πήγαμε να χάσουμε τον παππού τότε. Με ανέβρισμα. Εντάξει. Τελικά όλα καλά. Τα κατάφερε γιατί ήταν αρκετά σκληρό παιδί και κανένας δεν του κάνει την πλάκα. Τι έγινε ρε εσύ, τα κατέβασε τελικά, άμαθα μία Αλεξάνδρα. Οπότε δεν χρειάστηκε να γίνει τίποτα παραπάνω. Πες μου πράγματα τα οποία σκέφτεσαι τώρα για το μέλλον. Δηλαδή, πού θα πάει. Μετά από αυτή... Έχω μια ιδέα που θέλω να τη μοιραστώ μαζί σου. Έλα, ρίχτη. Αλλά είναι για μπλούζες. Εντάξει, τι σε πειράζει. Έχω φορέσει μια μπλούζα, η οποία είναι φτιαγμένη από καναβινοειδή. Ναι. Και ρε φιλενάδα, το καλοκαίρι, είναι λες και περνάει ο αέρας μέσα από την μπλούζα και φεύγει από πίσω. Είσαι τόσο αέρινο αγόρι. Ναι, σαν να μην φοράς μπλούζα. Και σκεφτόμουν αν σε κάτι τόσο βιολογικό, γιατί μιλάμε για βιολογική μπλούζα πλέον, έτσι, θα μπορούσε να σταθεί η σχέδιο. Θα πρέπει να το δοκιμάσω. Κάθε τι που βγάζω καινούργιο προϊόν, το δοκιμάζω πάρα πολύ. Έχω να σου δώσω. Δώσε μου. Δώσε μου, θα είσαι το πείραμά μου, θα κάνω εκεί κάτι για σένα και θα μου πεις αν αντέχει. Θέλω όμως να το σκληραγωγήσεις. Θέλω να το βάζεις στο πλυντήριο, ξέρεις, να κάνεις τέτοια πράγματα. Πρόσεξε, αυτή την μπλούζα την πήρα όταν ήμουν 91 κιλά και την έχω φορέσει με 140. Είναι σκληραγωγημένη, ξέρει, από ανηφόρες. Είναι stretch. Είναι stretch. Επτανήσιος της αδερφέ, γι' αυτό τα πας τελεία, λέει με τη Ματίνα. Γιατί επτανήσια είσαι? Όχι, εγώ είμαι την Νιακιά, αλλά έχω και μια καταγωγή, η γιαγιά μου από Κεφαλονιά. Καταλαβαίνεις. Και εγώ έχω μια καταγωγή, η μαμά μου από Σαντορίνη. Ωραία, μια χαρά είμαστε. Έχουμε πιάσει όλα τα νησιά. Το έχουμε πιάσει. Λοιπόν, όνειρα για το μέλλον, γιατί? Έχεις εμφανιστεί σε 500 εκπομπές. Αυτά δεν τα έχουμε πει ακόμα. Σχεδόν νομίζω ότι δεν χρειάζονται. Έχουν περάσει καλλιτεχνάρες από τα χέρια σου. Έχουν. Ποιο είναι το επόμενο βήμα του μικρού πρίγκιπα? Του μικρού πρίγκιπα δεν ξέρω, θα σου πω το δικό μου, το οποίο ετοιμάζω ένα rebranding τώρα. Τώρα μόλις ξεπληρώσω τη ΔΕΗ που ήρθε, θα αρχίσω το rebranding. Γιατί περίμενε τώρα, καγκελώσαμε λίγο, μετά τώρα να συνέλθουμε από το σοκ. Ναι. Να αρχίσουμε να κάνουμε το rebranding, γιατί και αυτό λεφτά θέλει. Ναι. Το Art Matina θα γίνει Αχ Ματίνα. Έχει ήδη ξεκινήσει να γίνεται σταδιακά ένα τζέρντελο με το Αχ Ματίνα. Αχ Ματίνα. Αφού έχει εγώ γίνει. Ήθελα να βάλω τον ψάλτη να λέει Αχ Κούλα, να λέω εγώ από δίπλα Αχ Ματίνα. Να λέει ο ψάλτης πάλι Αχ Κούλα, Αχ Ματίνα. Και άμα δεις το πραγματικό πλάνο, στο τέλος τσακώνονται οι δύο που κάνουν τη ραδιοφωνική εκπομπή και θα βγαίνει καταπληκτικό. Αλλά σε παρακαλώ, θες να το κάνουμε αυτό? Μπορώ να το κάνω, ναι. Να το κάνω. Ωραία, θέλω. Τόστησα, θέλω, είμαι αυτό μέσα, είμαι και, μόνο που το πες. Τι έτοιμη εσύ, εγώ μη σάχ θα λέμε. Με τον ψάλτη θα τα λέω εγώ, εσύ τι πρόβλημα έχεις. Ωραία, το ναι. Θέλω, το θέλω αυτό. Ωραία. Το Αχ. Το Αχ Ματίνα πώς γεννήθηκε? Όταν κάνουν unboxing και μου στέλνουν τα unboxing, που για μένα είναι η πιο υπερτέλεια διαδικασία, να βλέπεις την δουλειά σου φορεμένη, αλλά την έκπληξη στο μάτι. Καταλαβαίνεις. Σου στέλνουν unboxing βίντεο. Ποιο? Σου στέλνουν unboxing βίντεο και δεν έχω προλάβει να τα δω όλα. Βέβαια, έχω unboxing τρελά και δεν τα έχω ανεβασμένα και όλα, έτσι. Είναι κάποια που δεν μπορώ να τα ανεβάσω ή δεν πρέπει να τα ανεβάσω. Έχω ανεβάσει μόνο όσα έχω, τη συγκατάθεση των ανθρώπων για να τα ανεβάσω.
Και εκεί βλέπεις όλη τη λάμψη στο μάτι την ώρα που ανοίγει και βλέπει κάποιος αυτό που έχει φτιάξει για εκείνον. Και λέει, Αχ, ρε Ματίνα! Αχ, Ματίνα! Όχι, όλοι ξεκινάνε με ένα αχ. Μετά, στα μηνύματα που μου στέλνουν για να με ευχαριστήσουν, είναι «Αχ, Ματίνα, τι ωραία που γίνανε». Mm-hmm. Το «Αχ», λοιπόν, αυτό γίνεται μετά, όταν έχασε το πεγκάκι, υπήρχαν τα μηνύματα που λέγανε «Αχ, Ματίνα». «Αχ, Ματίνα». Τα σοβαρά μηνύματα. Ναι. Όλα, λοιπόν, τα μηνύματα που μου έρχονται, είτε είναι συγκινητικά, είτε είναι αποθεωτικά, είτε είναι έκπληκτα, όλα ξεκινούσαν με ένα «Αχ». Αυτό λοιπόν το art, το οποίο μπήκε στην αρχή, γιατί έπρεπε με κάποιο τρόπο, τώρα φαντάσου, ένας άνθρωπος ξαφνικά να αφήνει το δημόσιο και να πηγαίνει να ζωγραφίζει, έπρεπε με κάποιο τρόπο να δηλώσει ότι κάνω τέχνη, παιδιά, να δηλώσω τι κάνω. Οπότε ήμουν τότε η art Ματίνα, γιατί έπρεπε να το επικοινωνήσω με κάποιο τρόπο. Δεν γνώριζα πώς. Τέχνη και όχι ως υποδηματοποιία. Τέχνη. Που ναι. Τελικά έχω να σου πω ότι η τέχνη παίζει τον τελευταίο ρόλο σε αυτό που κάνω. Τον τελευταίο. Τον δεύτερο, τον τρίτο. Το πρώτο ναι. Το παίζει το συναίσθημα και η επικοινωνία. Μετά έρχεται η τέχνη. Έτσι. Η τέχνη είναι ο μεσάζοντας. Έτσι είναι και στην εκπαίδευση σκύλων έτσι. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Σίγουρη. Τώρα, όταν λοιπόν στην αρχή μπήκε το ARC, γιατί έπρεπε να δηλώσω ποια είμαι. Παιδιά, αυτή είμαι. Δεν ήξερα αν θα μπορέσω να δουλέψω με αυτό. Πέρασαν 3 χρόνια μέχρι να αρχίσει να εδραιώνεται, να μπορώ να πω ότι βγάζω χρήματα από αυτό και να πηγαίνει, να έχει μια φυσιολογική ροή η δουλειά μου, να αρχίσω να παίρνω συνεργάτες, γιατί πλέον δεν είμαι μόνη μου εδώ. Είμαστε 3 άτομα που δουλεύουμε σε αυτό το μαγαζί. Μεγαλώνει σιγά σιγά το πράγμα και ελπίζω να πάει έτσι με όλα τα στραβά που μας έχουν τύχει, γιατί είναι μια περίοδος η οποία έχει πολλές απαιτήσεις. Ελπίζω να μεγαλώνουμε συνεχώς. Τώρα λοιπόν που έχω κάνει αυτό, έχω επικοινωνήσει με τον κόσμο, που ξέρει ο κόσμος ποια είμαι, και δεν μιλάω με έπαρση, μιλάω ότι έχω κάνει εγώ την επικοινωνία που ήθελα να κάνω. Έχω εκφράσει και τη χαρά μου και τη λύπη μου και τη συγκίνησή μου, και είχα την ίδια ανταπόκριση, την πολύ θετική ανταπόκριση κάθε φορά από όλο τον κόσμο που με ακολουθεί. Γι' αυτό σου λέω είναι διαλεχτή. Ξεκίνησα να κάνω και εγώ την τρέλα μου και λέω τώρα, πλέον, που είναι ήρεμη και ξέρω τι κάνω, θα είναι η Αχ Ματίνα, που μέσα στο Αχ υπάρχουν όλα τα συναισθήματα που βιώνει ένας άνθρωπος. Από το πιο ζώρικο και απαιτητικό, μια δύσκολη μέρα που θα πεις «Αχ ρε γαμώτο» και φοράς το παπούτσι «Αχ, αι, παρατάτε με όλοι», μέχρι τη μέρα που θέλεις να βγεις και στο παπούτσι σου να έχεις κάμπους, λουλούδια και πεταλούδες να πετάνε. Καταλαβες? «Αχ, τι ωραία μέρα σήμερα». Οπότε όλα τα συναισθήματα τα κρύβει το «Αχ» για μένα. Οπότε θα σε βοηθήσω αρκετά στο rebranding, γιατί έχω και εγώ εκεί πέρα τα δικά μου τα ψηφιακά κομμάτια και θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις. Το rebranding, να ξέρεις, έχει αλλαγή. Είναι όλα έχουν μπει στο πλάνο, θα γίνει αλλαγή στο κουτί. Τέλεια. Θα υπάρχουν ακόμα και μαντιλάκια μέσα, υγρομάντιλα, που θα λένε «Πες μου τον dirty σου», «Keep your mind dirty», όχι, «Keep your shoes clean and your mind dirty», έτσι για να μου λέτε τον dirty σας, ναι. Γιατί ξέρεις κάτι, τον dirty σας μου λέτε. Και μου αρέσει είναι. Πάρα πολύ. Νιώθω λίγο, είναι κάτι ενδιάμεσο, σαν ψυχολόγος μου λες αυτό που θέλεις, αλλά μπορεί για να μου φτάσεις στο στόχο να μου έχεις πει μια ιστορία που να μπορεί να έχουμε γελάσει, να έχουμε κλάψει, να έχουμε συγκινηθεί. Ματίνα, ό,τι δουλειά και να κάνεις, το ξανά πω. Το σχέδιο θα είναι, το σχήμα θα είναι αυτό. Όπως και στην εκπαίδευση σκύλων, το σχήμα είναι τι θέλεις να ζήσεις. Ξέρεις πώς μας φαντάστηκα όνειρο. Τώρα, Χρήστο. Θες να σου πω πώς μας φαντάστηκα. Εσύ είπες, έπαιζες μπάσο. Μπάσο, ναι. Ωραία. Θες να κάνουμε ένα μαγαζί Ματίνα, αχ, Χριστό. Πώς ναι, και να κάνουμε ένα μαγαζί. Να, φέρουμε... να παίζεις και μουσική. Εγώ μέσα να ζωγραφίζω. Να γίνεται το μαλλιοκούβαρο. Να έχουμε και τα σκυλιά μας μέσα και τα γατιά μας. Ο, μπορούμε. Όχι. Θα έχουμε μουσικούς κανονικά. Με μπουζούκι, με τέτοιο. Και ήδη ξέρεις ότι έχω ήδη έχω γράψει στίχους σε λαϊκό τραγούδι.
με το Αχ Ματίνα. Είμαι έτοιμη. Εντάξει, αυτό το ξέρω που το έχεις πει. Είναι... του Πλούταρχου. Ναι. Αχ Ματίνα μου. Τρελαίνω. Τις μπλούζες, τα παπούτσια πήγες μάζεψες. Τώρα και τραγούδι. Εντάξει, και τραγούδι. Respect, respect, respect. Okay. Respect, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμασταν μαζί. Εγώ, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ και εγώ. Το εύχομαι πραγματικά και, να περάσεις ωραία. Και η μου αύρα. Πέρασε υπέροχα. Η Χρυσάνθη πέρασε ακόμα καλύτερα, κέρδισε για το Χάκι και δύο τροφές. Θέλω να δώσω και εγώ δώρο όμως. Θέλω να δώσω, να πω σε όσους, σε όσους έρθουν μέσα στη βδομάδα αυτή, από αυτή τη συνέντευξη, και πού είναι το σύνθημα. Μπάτε σκύλια, λέστε. Θα ζωγραφίσω το σκύλο τους πάνω στο παπούτσι με 15% έκπτωση. Και πρόσεξέ με τώρα. Το υπόλοιπο θα το εξηγήσεις εσύ, γιατί δεν ξέρω πώς γίνεται. Όσοι θα στείλουν μήνυμα σε εσένα και μέσα από σένα θα πάρω εγώ την παραγγελία, αλλά θα τους εξηγήσεις πώς γίνεται των ανθρώπων, γιατί εγώ είμαι γκάβακα, στα είπαμε αυτά. Ωραία, αυτό το είπαμε. Θα το είπαμε. 30% έκπτωση στη ζωγραφική. Ωραία, λοιπόν, 15% έκπτωση, όποιος πάει και πει μπάτε σκύλι, αλέστε. 30% όποιος με πάρει εμένα, του δώσω ένα μοναδικό κωδικό αριθμό και με αυτό τον κωδικό αριθμό θα πάει και θα πει μπάτε σκύλι, αλέστε, 13637 ξέρω εγώ, θα πάρει 30% έκπτωση. Okay. Το κλείσαμε. Αυτά και είναι. Το κλείσαμε και αυτό. Τέλος. Δεν γίνεται. Πρέπει να έρχομαι με δώρα. Αφού μου απέκλεισες τα δώρα στην άλλη περίπτωση, πρέπει σε και μένα εγώ όχι. Να δώσω. Σε μένα όχι. Σε θεωρώ φίλη μου. Θέλω να σε θεωρώ φίλη μου. Θέλω να γίνεις. Αμοιβαία τα αισθήματα θέλω, μου. Θέλω να γίνεις φίλη μου, αν δεν αισθάνεσαι ακόμα. Συνέχισε να είσαι λαμπερή, συνέχισε να είσαι αυτό που είσαι, συνέχισε να σε βλέπουν οι άνθρωποι, ακόμα και αν δεν θέλουν να πάρουν παπούτσια, για να χαμογελάσουν 2 δευτερόλεπτα με αυτά που κάθεσαι και κάνεις εκεί πέρα στο Instagram και σε όλα τα άλλα, και είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα και ξεκινάμε βίντεο κλιπ Αχ Ματίνα rebranding. Αλλά θα πέφτει, ευχαριστώ. Να σου πω πώς πέφτουν θα πέσουν τα γράμματα του Matrix που λέει Reloaded. Κοίταξε να δεις, εσύ έχεις περισσότερη φαντασία από μένα από ό,τι αποδείχθηκε, έτσι. Θα πέσουν τα τέτοια του Matrix και θα γράψει Rebranding. και θα βγει ο Νίο με το τηλέφωνο και θα πει... Τα ελληνικά, επειδή είπαμε είμαι και βλαχάρα, Rebranding. Ναι. Rebranding, ναι. Και θα βγει ο Νίο με κανονική μάγκικη μεταξουργιώτικη φάση και θα πει στο τηλέφωνο στην κλασική σκηνή, δεν ξέρω που κρύβεται εκεί έξω την Αχ Ματίνα, αλλά εγώ θα τη βρω. Και θα πετάξει. Εντάξει, μπορούμε να μιλάμε για μια αιωνιότητα και για μια μέρα για όλα αυτά. Έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η φαντασία σου, έχω ταυτιστεί. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κλίμα εδώ. Θέλω να ξανάρθω, θα αυτοπροσκαλεθώ κάποια στιγμή. Να έρχεσαι κάθε μέρα. Σ' αγαπώ, σε ευχαριστώ. Και εγώ σ' αγαπώ πολύ. Φιλιά πολλά σε όλους. Φιλιά πολλά. Γεια σου Ματίνα μου. Bye. Γεια σου. Ρίχνω ένα σήμα εκπομπής και επιστρέφω, αγαπημένα μου παιδιά. Γιατί δεν γνωρίζουμε τι θα αντιμετωπίσουμε στο χαρακτήρα του, δηλαδή θα δούμε λίγο περισσότερο λυκύσια χαρακτηριστικά. Τότε εγώ είχα πει, μείνω... ο αδερφός μου λέω ξέρει περισσότερα από φιλές γενικότερα. Θα μείνω όμως στον Υπήρου. Που γιατί... δεν γουστάρουν τα σκυλιά. Είμα. Ναι, ένα σκεπτόμενο σκύλο. Για να πέει και να βγάλει. Όσο καλύτερα κοινωνικοποιούμε και. Είναι γερμανικό σκύλο και μετά αυτό το νου αυτό. Σαν να ήξερε ότι αν καθίσω θα πεθάνω. Όχι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα αρέσουν αυτά τα πράγματα που θα πω. Να θυμηθεί κάτι ο σκύλος και να γίνει ζημιά. Εγώ αυτό δεν το θέλω. Ζούσε μόνο για να φυλάξει το χώρο. Για να φυλάνε το χώρο. Είχε στη διαδικασία
της αστυνομίας. Καταρχάς, το κυνηγητικό σκυλί με τον κυνηγό πρέπει να είναι ομάδα, στο ξανά. Πρέπει να έχουν εξετάσεις δυσπλασίας. Και όχι απλά. Είναι δυναμικός και κάνει εκρήξεις τις οποίες δεν τις περιμένει. Και εκτροφέας με 80 σκυλιά μέσα σε κλουβιά. Είναι ηθικός εκτροφέας. Είναι κουταβοπαραγωγός. Η σκέψη του σκύλου, inside the dog's mind. Και όπως θα δείτε, το από εδώ και πέρα θα διαφοροποιηθούν αρκετά πράγματα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα έχουμε τους επαγγελματίες του χώρου των σκύλων πλέον μαζί μας. Φυσικά και θα τους έχουμε, αλλά ήρθε η ώρα πια να καταλάβουμε ότι το inside the dog's mind, ή μάλλον η σκέψη του σκύλου, δεν είναι κάτι που ανήκει στο σκύλο. Είναι κάτι που ανήκει σε όλους μας, ανήκει σε όλη τη φύση, σε όλη την πλάση και βασίζεται στο τρίπτυχο της επιβίωσης, της αναπαραγωγής, έτσι, και της καλυτέρευσης των συνθήκων ζωής. Εκεί μπαίνει και το όνειρο. Κάπου. Αυτό το τρίπτυχο λοιπόν, από αυτό το τρίπτυχο καταφέραμε δυστυχώς να βγούμε εμείς οι άνθρωποι και κατάφερε η σκέψη μας να γίνει τόσο πολύπλοκη ώστε να μπορέσουμε να βλέπουμε πολύ μακριά στο μέλλον και έτσι να μπούμε σε μια διαδικασία στρατηγικών, σε μια διαδικασία όπου θα μπορούμε να κατασκευάζουμε πολύπλοκα πράγματα και να φανταζόμαστε την κατασκευή τους ή να μας έρχονται ιδέες και αφήσαμε πίσω ένα ολόκληρο πλανήτη να κρατήσει ένα βασικό τρίπτυχο πιθανότατα με συναισθήματα και αισθήσεις που εμείς πλέον δεν έχουμε. Λυπάμαι πάρα πολύ γιατί βλέπω ότι κάθε νέα γενιά που έρχεται είναι λιγότερο συναισθηματική από την προηγούμενη και αυτό κάτι λέει. Εάν αυτή τη στιγμή συνέβαινε αυτός ο πόλεμος στη δεκαετία του 60, πιστεύω ότι θα είχαν ξυλωθεί τα τσιμέντα από τα πατώματα. Δεν παίρνω θέση για τη μία ή για την άλλη πλευρά. Εάν και θα σας πω και κάτι άλλο που ήθελα να το πω για τον πόλεμο σήμερα. Εγώ ως πληροφοριακό υλικό πήρα από δύο ανθρώπους. Ήταν και οι δύο γεωργιανές πελάτησές μου. Αυτό θεώρησα ότι αποτελεί την πρώτη είδηση στο μυαλό μου για οτιδήποτε συμβαίνει εκεί κάτω. Θέλω να καταλάβετε όλοι από έναν άνθρωπο που έζησε χρόνια μέσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι οτιδήποτε βγαίνει δεν αποτελεί την αλήθεια πλέον. Ίσως πριν από 30 χρόνια την αποτελούσε. Σήμερα όχι. Σήμερα ο καθένας μπορεί να ισχυριστεί οτιδήποτε. Ότι τη βόμβα την έριξε αυτός, την έριξε ο άλλος, την έριξε ο παράλληλος. Σήμερα μπορεί να φύγει μια πυρηνική κεφαλή από την άλλη πλευρά του κόσμου και να σκάσει και να πούνε ότι το έκανε η Ρωσία. Λοιπόν, θέλω να καταλάβετε ότι μπλέξαμε τα μπούτια μας ακριβώς επειδή φύγαμε από ένα βασικό τρίπτυχο που έχει να κάνει με αυτά που σας είπα πριν και όχι με τη στρατηγική της ανάπτυξής μου και της κάλυψης ενός ολόκληρου πλανήτη με το εγώ μου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα, ιδιαίτερη πολύ η εκπομπή. Έρχεται Χρήστος Δάντη σε λίγες μέρες, σας το είπα, αλλά έρχεται και κάτι που ζητήσατε πολύ. Έρχεται Καγκάλ. Έρχεται σιγά σιγά Καγκάλ. Εντάξει. Λοιπόν, φιλιά πολλά.
σημαίνει δυσκολία, γιατί δεν γνωρίζουμε τι θα αντιμετωπίσουμε στο χαρακτήρα του. Δηλαδή, θα δούμε λίγο περισσότερο λυκύσια χαρακτηριστικά. Τότε εγώ είχα πει: μείνω... Ο αδερφός μου, λέω, ξέρει περισσότερα εγώ από φιλές θα... γενικότερα. Θα μείνω όμως στον Υπήρου. Που γιατί... δεν γουστάρουν τα σκυλιά. Είμα. Είναι ένα σκεπτόμενο. Για να πέει και να. Όσο καλύτερα κοινωνικοποιούμε και. Είναι γερμανικό box. Στείλω και μετά αυτό το νου αυτό. Σαν να ήξερε ότι αν καθίσω θα πεθάνω. Όχι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα αρέσουν αυτά τα πράγματα που θα πω. Να θυμηθεί κάτι ο σκύλος και να γίνει ζημιά. Εγώ αυτό το δεν το θέλω. Ζούσε μόνο για να φυλάξει το χώρο. Για να φυλάνε το χώρο. Είχε στη διαδικασία τη αστυνομία. Καταρχά, το κυνηγητικό σκυλί με τον κυνηγό πρέπει να είναι ομάδα. Το ξανάπα. Να έχουν εξετάσει δυσπλασία. Και όχι απλά. Είναι δυναμικό και κάνει εκρήξει τι οποίε δεν τι περιμένει. Είναι εκτροφέα με 80 σκυλιά μέσα σε κλουβιά. Και είναι ηθικό εκτροφέα. Είναι κουταβοπαραγωγό.